Η φετινή χρονιά λόγω των καιρικών συνθήκων φαίνεται να είναι δύσκολη για την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς η παραγωγή αναμένεται να είναι μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε δείχνει ότι θα είναι μειωμένη η παραγωγή. Όμως, το έχω πει και άλλες φορές, από τη στιγμή που δεν έχουμε επίσημα στοιχεία από το 2014 και μετά, ποιος είναι ο αριθμός των νέων φυτεύσεων, δεν μπορούμε να ξέρουμε ή να προβλέψουμε τι παραγωγή περιμένουμε. Όπως τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή, κάνοντας μία βόλτα στα ελαιοπερίβολα, στα χτήματα, φαίνεται ότι το δέσιμο δεν είναι καλό και θα πάμε σε μία χρονιά μικρή, μέτρια ως μικρή. Μεγάλη πάντως δεν θα είναι με τίποτα. Αν θα έχουμε κάποιες απροσδόκητες εξελίξεις θετικές ως προς την παραγωγή, θα οφείλεται σε δύο συγκεκριμένους λόγους, στις νέες φυτεύσεις που θα έχουν δώσει παραγωγής και σε έναν καλό συντελεστή από τη στιγμή που θα οριμάσει η ελιά και μετά. Η προσδοκία για καλές τιμές στο ελαιόλαδο είναι μεγάλη, ωστόσο οι ενδείξεις δεν φαίνεται να είναι ενθαρρυντικές. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το μαυρολύσιο απευθύνεται σε μία συγκεκριμένη αγορά, σε έναν συγκεκριμένο αριθμό παραγωγών στο εξωτερικό και η τιμή η οποία έχει ξεκινήσει είναι απογοητευτική, μικρή ως απογοητευτική, ως και καθόλου από ό,τι έχω ενημερωθεί. Οι τιμές από τη στιγμή, η πρώτη τιμή ήταν το 4,20. Από εκεί και μετά, βλέποντας τις δεύτερες και τις τρίτες τιμές που θα βγουν στην Λακωνία, στην Μεσσηνία, στην Κρήτη, από εκεί και μετά θα δούμε ποια θα είναι η πραγματική δυναμική του λαδιού. Δεν θέλω να απογοητεύσω τους παραγωγούς και τους τηλεθεατές, αλλά πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες περσινών ελαιολάδων τα οποία δεν έχουν ακόμα πωληθεί και μπορεί να παίξουν και αυτά το ρόλο τους στην αγορά. Μετά τα Χριστούγεννα μέχρι των φώτων θα έχει διαμορφωθεί η τιμή που θα έχει φέτος το λάδι. Την ίδια ώρα το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει όσον αφορά στη ζήτηση του προϊόντος. Δυστυχώς, με τα λύπης μου έχω να πω ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ περιορισμένη, βλέποντας ότι από τα αποθέματα που έχουμε μέσα και γνωρίζοντας ότι ισχύει στις γείτονες χώρες και τα αποθέματα οι οποίες και αυτές διαθέτουν και για ποιο λόγο τους μείνανε, υπάρχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία και μία συγκρατημένη ζήτηση. Γίνονται όλα τα βήματα με προσεκτικές κινήσεις και προσμετράνε το κόστος ακόμα και στο 1 σέντ. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχαμε 3-4 χρόνια πριν. Η τελευταία διετία μας έχει διδάξει νέα δεδομένα για την αγορά του χήμα ελαιολάδου.